Ναι. Να σας κάνω και ένα γενικό σχόλιο, γιατί χθες είχαμε και άλλη υπόθεση ιατρικής αμβέλειας με νεκροψία, πάλι στην Λεμεσό. Θέλω να σας πω ότι η αίσθησή μου είναι ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά ιατρικής αμβέλειας και έχουν αυξηθεί λόγω του συγκεκριμένου συστήματος υγείας που έχουμε τώρα στην Κύπρο. Έγινε δηλαδή και δεύτερη καταγγελία στην αστυνομία για ιατρική αμέλεια, κύριε μάλιστα, Ματσάκη. Μάλιστα. Και αφορά ποια γενικό, ηλικία, το άνθρωπος που πέθανε, ποια ηλικία αφορά, έχει. Αφορά μια νεαρή κοπέλα 37 χρόνων. Και το γενικό σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι με το συγκεκριμένο γεσί που έχουμε σήμερα, ο ασθενής έχει μετατραπεί σε πελάτη και η ιατρική έχει μετατραπεί σε επιχείρηση. Χάσαμε, λέτε, την ουσία και την Χάσαμε ποιότητα. Την ουσία που είναι η ανθρωπιστική πλευρά του θέματος και το να δίδει ο γιατρός την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από μια ανθρώπινη σκοπιά και όχι από μια πελατειακή σχέση. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτή τη νέα ιατρική αμέλεια, την καταγγελία για νέα ιατρική αμέλεια από αφρέα γυναίκα 37 ετών, τι έχετε εντοπίσει από την νεκροτομή, ότι όντως υπάρχει ιατρική αμέλεια? Και στην περίπτωση αυτή θεωρώ ότι υπάρχει θέμα πιθανής ιατρικής αμέλειας. Ήταν μια νεαρή κοπέλα, η οποία είχε υποστεί μία μόλυνση με γρίπη Β και η οποία πήγε στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Εκεί υπήρξε καθυστέρηση στο να της παρασχεθεί η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική φροντίδα και η κοπέλα πέθανε λίγες ώρες μετά που έφτασε στο νοσοκομείο. Με γρίπη Β, λέτε? Συγγνώμη. Γρίπη Β ήταν αυτό που εντοπίσατε. Δεν σας ακούω καλά. Μιλάτε για γρίπη. Ο θάνατος προήλθε από γρίπη, κύριε Ματσάκη? Είχε υποστεί πνευμονία λόγω ίωσης με γρίπη Β. Και είναι και αυτό σε εξέλιξη. Περιμένετε, φαντάζομαι, νέες εξετάσεις για να καταλήξετε. Ναι. Συνήθως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει θέμα ιατρικής αμέλειας λαμβάνονται ιστοπαθολογικά δείγματα για πλήρη επιβεβαίωση του περιστατικού και για να μην υπάρχουν θέματα αργότερα πιθανώς στις δικαστικές διαδικασίες. Σοβαρότατα όλα αυτά, πρέπει να το ψάξουν οι αρμόδιοι. Κύριε Ματσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.